Bird watching is a pastime, it's a hobby, it's an industry, it has become a profession. There are many people in Northern Europe, at least, who are professional bird watchers. They take other people who are amateur bird watchers on holidays to watch birds, to observe birds, to observe their breeding behavior, their migration behavior, the whole of the life cycle of the bird world. Bird watching is a big and important industry these days because many, many people, it is perhaps the most important aspect of the natural history industry, because birds are perhaps the easiest of all of the natural creatures to watch, because they're there, they're around us all the time, and they're easy to see. So bird watching is very, very important. Κάθε χρόνο εκατομμύρια πουλιών ακολουθούν μια πορεία επιστροφής στις αρχαίγονες περιοχές αναπαραγωγής τους στην Ευρώπη. Αφού περνούν το χειμώνα τους στην Αφρική, κάθε άνοιξη ταξιδεύουν στις περιοχές όπου γεννήθηκαν. Πετάνε πάνω από τη Μεσόγειο, την Τουρκία και τα ελληνικά νησιά. Ένα από αυτά τα νησιά είναι και η Λέσβος, που αποτελεί μόνιμο σταθμό ανεφοδιασμού για τα κουρασμένα πουλιά που επέζησαν από το απαιτητικό τους ταξίδι. Αυτά τα πουλιά αποτελούν και το αντικείμενο παρατήρησης για τους εν τη Λέσβο παρατηρητές πουλιών. Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Μπρουκς, το νησί της Λέσβου είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος για την παρατήρηση των πουλιών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την ορνηθολογική αυτή πληθώρα, αλλά οι περισσότεροι σχετίζονται με τη θαυμάσια ποικιλία του φυσικού περιβάλλοντος και επίσης με την τοποθεσία του νησιού σε ένα πολύ σημαντικό σταυροδρόμι των αποδημητικών πουλιών ακριβώς κάτω από τις τουρκικές ακτές. Οι κλιματολογικές συνθήκες, η γεωλογία και η γεωγραφία του νησιού είναι οι παράγοντες εκείνοι που κάνουν το φυσικό περιβάλλον της Λέσβου τόσο ιδιόμορφο και ιδανικό για τα αποδημητικά πουλιά, τόσο την άνοιξη όσο και το φθινόπωρο, αλλά είναι και τόσο υγρή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπου μπορεί να φιλοξενεί χειμερινά άγρια πουλιά και υδροβάτες, αλλά και σπάνια πουλιά σε περίοδο αναπαραγωγής. Στις αλικές του νησιού, ακόμα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, βρίσκουμε φλαμίγκο σε πολύ μεγάλους αριθμούς, όπως επίσης και διαφόρων ειδών πάπιες, χήνες και κύκνους. Το πιο παραγωγικό φυσικό περιβάλλον είναι οι υδροβιότοποι, κυρίως την άνοιξη. Στους υδροβιότοπους περιλαμβάνονται και οι δύο αλικές του νησιού, της Καλονής και της Σκάλας Πολυχνήτου, καθώς και οι υδροβιότοποι της Σκάλας Καλονής, της Δυτικής και της Ανατολικής Καλονής, τα ποτάμια της Σκάλας Ερεσού και το Έλος των Παρακύλων. Είναι 6 Απριλίου. Φεύγουμε από το ξενοδοχείο μας λίγο πριν από τις 6. Ο πρώτος μας σταθμός είναι ο υδροβιότοπος της Καλονής. Με τη βοήθεια του Μάλκομ και του Πίτερ, οι οποίοι είναι επαγγελματίες παρατηρητές πουλιών, τσεκάρουμε αν υπάρχουν καινούργιες αφήξεις πουλιών στον υδροβιότοπο. Ο Μάλκομ και ο Πίτερ επισκέπτονται τη Λέσβο σχεδόν κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία και είναι οι άνθρωποι μας όσο αφορά τα πουλιά της Λέσβου. Απαραίτητος εξοπλισμός είναι η ζεστή ένδυση, τα κιάλια και ένα τζιπ για τη μετακίνησή μας σε κάποιους από τους κακοτράχαλους δρόμους του νησιού. Κάποια στιγμιότυπα των πουλιών που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια της διαμονής μας. Όλοι οι παρατηρητές πουλιών εύχονται να είναι βροχεροί οι χειμώνες, για να είναι το περιβάλλον κατάλληλο να φιλοξενήσει αυτά τα πουλιά για όσο χρειάζεται. Επιστρέφουμε στην Καλονή. Η θέα από το κόλπο της Καλονής είναι μαγευτική και μας επιβραβεύει μετά από την τόσο κουραστική μας ημέρα. Αυτό που μας έμεινε είναι πως το να είσαι παρατηρητής πουλιών σημαίνει το να είσαι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή και φυσικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό και οπλισμένη με αρκετή υπομονή.